Καλήμ και στο Γαβρίλ Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες. Γαβρίλ. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Σάμα Χαμντάν, σχολίασε τις αντιπροτάσεις που έχει προβάλει το Ισραήλ χθες στις επαφές του στο Κατάρ και τις χαρακτήρισε ως απογοητευτικές. Είπε ότι οι Ισραηλινές αντιπροτάσεις είναι εκτός του πλαισίου της εκεχηρίας και ότι εντάσσονται σε παρελκυστική πολιτική που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Από την άλλη όμως, εδώ στο Ισραήλ το κλίμα είναι αισιόδοξο και οι πηγές αναφέρουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία ως το τέλος του Ραμαζανίου, δηλαδή έως την πρώτη εβδομάδα του ερχόμενου μήνα. Έχοντας παρακολουθήσει πολλές αναμετρήσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να σας πω ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος της εκεχηρίας, κάθε πλευρά θέλει να αποδείξει ότι έχει την τελευταία κουβέντα. Θέλει να προβάλλει τις επιτυχίες της και παράλληλα οι μάχες επί του εδάφους θα γίνονται όλο ένα και πιο σκληρές. Και από ό,τι βλέπουμε ή φαίνεται, έχουμε μπει σε αυτό το στάδιο. Σε ευχαριστώ, Γαβρέλη. Σε χαιρετώ. Ευχαριστήρια.